Λίμνη Πλαστήρα, ο ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, είναι εδώ 365 ημέρες το χρόνο. Με πεζοπορία ανάμεσα στις βελανιδιές, τις καστανιές και τα έλατα, βουτιές στον καταράκτη, ορειβασία στο καταφύγιο, υπασία και τοξοβολία δίπλα στη λίμνη και τελειωτή διασκέδαση με υδροποδήλατα, κανό, ψάρεμα και κολύμπι. Η περιπέτεια δεν τελειώνει. Αν έρθει κάποιος εδώ πέρα, μπορεί από απλή ενοικίαση, τα υδροποδήλατα, τα κανό, ποδήλατα βουνού, τοξοβολία, μέχρι να κάνουμε οργανωμένες εκδρομές. Εδώ στη λίμνη Πλαστήρα, στην αγκαλιά των αγράφων, η φύση με τα χρώματά της δημιουργεί τον ομορφότερο πίνακά της και αποζημιώνει ακόμη και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη της. Η υπασία κοστίζει 10 ευρώ τα 15 λεπτά και 15,5 ώρα. Η τοξοβολία 5 ευρώ τα 10 βέλη και τα υδροποδήλατα 5 ευρώ για μισά ώρη βόλτα. Το πιο περιζήτητο από όλα αυτά που σας είπα μόλις τώρα είναι η υπασία. Έχει αρκετή δουλειά στην υπασία, έχουμε αρκετή κίνηση και είναι μια δραστηριότητα η οποία ενδείκνεται για την Λίμνη Πλαστήρα, γιατί είναι σόχθηση στην Λίμνη Πλαστήρα δίπλα στα βουνά. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που η ανθρώπινη παρέμβαση κατάφερε να δημιουργήσει ένα τόσο ειδηλιακό περιβάλλον στην αγκαλιά των βουνών. Έχει διαδρομές για όλες τις απαιτήσεις, για όλα τα γούστα. Από πολύ εύκολες μέχρι πολύ δύσκολες. Έχουν βγάλει γουλιανό 100 κιλά από τη λίμνη και επιτρέπεται το ψάρεμα με καλάμι όμως μόνο. Για το καμάρι τους, που κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για όλο και περισσότερους επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά και πλέον από το εξωτερικό, οι επαγγελματίες βελτιώνουν τις ξενοδοχειακές υποδομές με ανέσεις και δράσεις που συμφωνούν απόλυτα με την αρμονία αυτού του μοναδικού φυσιολατρικού προορισμού. Ανέσεις όπως το να κάνεις σπά το χειμώνα και να βλέπεις το χιόνι από τη γυάλινη οροφή. Αρχίζει και ανακαλύπτει και η ξένη αγορά ότι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα και σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται γκρουπ που τους ενδιαφέρει και ο θρησκευτικός τουρισμός και συνδυασμό με τα μετέωρα που είναι πολύ κοντά στην περιοχή μας και τα δικά μας τα μοναστήρια. Προσιτές οι τιμές για τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία ξεκινούν από 35 ευρώ η διαμονή με πρωινό και φτάνουν ως τα 130 με 140 ευρώ. Το καλοκαίρι ήταν πολύ θετικά τα πράγματα, οπότε περιμένουμε με χαρά το χειμώνα. Ένας παραδεισένιος προορισμός, 3,5 ώρες από την Αθήνα, 2,5 από τη Θεσσαλονίκη και μόλις μία ώρα από το Βόλο, μας καλεί να ανακαλύψουμε τα μυστικά της λίμνης των 4 εποχών.